Please, μην ψοφήσεις, please. Πήδα σε αυτό και μετά στο άλλο. Αλλά please, μην ψοφήσεις. Μην χτυπήσεις το κεφάλι πάνω, πράγμα. Σου είπα, μην ψοφήσεις. Καλησπέρα στους φίλους του Gamer.gr. Σήμερα θα παίξουμε το Apocalypse Cow. Είναι ένα indie game, ένα ελληνικό platform shooter, puzzle shooter. Και παίζουμε co-op βασικά. Ναι, και αυτό είναι εγώ, κάτι εγώ. Σαν Angry Birds. Σκότωσε το πουλάκι μου! Come on, player! To the right! Come on, player! Έχεις την Penny που είναι ο λίγο βασικός χαρακτήρας. Ναι, εσύ έχεις ένα skill το οποίο καθυστερεί το χρόνο. Εγώ έχω αυτό το skill που κάνει κάτι σαν σεισμό. Κάτσε, εδώ. Πώς το πέρα να ανέβεις πάνω μου. Για ανέβα πάνω στο κεφάλι μου. Πώς είχα ανέβει τις πρόβλες. Α, να το κατάφερα. Ωραία. Κάνει wall jump και καλά. Οπότε στόχος μας είναι... Α, ένα Flappy Bird στο βάθος. Λοιπόν, το παιχνίδι σαν το... Είναι scary movie φάση, δηλαδή. Κοροϊδεύεις, ας πούμε, κοροϊδεύεις και καλά άλλα games. Θα σε πω, γίνεται. Αλλά δεν κάνει τίποτα, στην ουσία. Και θα κυκλοφορήσεις σύντομα στο Steam. Είναι στο Steam Greenlight, μπορείτε να το ψηφίσετε και θα βγει σύντομα στο Steam και μπορεί να έχει τιμή γύρω στα 5 ευρώ. Το φτιάχνει η ελληνική εταιρεία ανάπτυξης Monsters. Εδώ χρησιμοποιήσει το skill σου για να περάσεις. Πάτα το γρήγορο βέβαια πρώτα. Skill! Ελά, περνά! Μπράβο, Penny! Yeah! Δεν μπορείς απλώς να περάσεις από την πόρτα να βγω. Μπράβο. Α, βγήκες και σε έκοψε φέτος! Την παγιά είναι αυτή. Είμαι σίγουρος ότι με κάποια τρέχει γρήγορα, δεν θυμάμαι με ποιο. Σε κόψανε φέτες. Βέβαια, αφού είμαι το τάγκ, πήρα όλο το άντρο. Άσε ρε γατάκι. Αυτός είναι πολύ μπαντάς, είναι πειρατής. Τι, με ένα hit και φύγαμε. Αλλά τουλάχιστον όταν είμαστε δύο, τώρα είναι πιο εύκολο. Ω, με κόψε φέτες. Πήδα και πάρε εκδίκηση για μένα. Δεν εννοούσα αυτό. Τίποτα, δεν νιώθει τίποτα. Έχει μπαγκάρι. Α, λοιπόν, έχει μπαγκάρι, οκ. Έλα, αφού έχει μπαγκάρι, κοπάνα τη. Πήδα, φύγε! Να πούμε ότι έχει πολλά bugs στο παιχνίδι, αλλά αυτό είναι φυσικά υπέρ μας. Δεν έχει ακόμα τη μουσική του, όπως ακούτε. Έχει μόνο τα ηχητικά σε. Έχει ένα μέτρο, ποιες είναι αυτές. Νομίζω ότι το έχουμε. Σε σκότωσε. Νομίζω ότι έπεσα πάνω του και με σκότωσε. Τώρα πώς θα περάσω. Α, θα ρίξω καλά. Κάτσε εδώ, κάτσε εδώ. Αλλά δεν έπρεπε να πέσεις εσύ. Συγγνώμη, εγώ ήμουν. Α, μπερδεύτηκα. Έλα, έλα, έλα. Το έχουμε. Το please, έχουμε. Μην ψοφήσεις, please. Α, πήδα σε αυτό και μετά στο άλλο. Αλλά please, μην ψοφήσεις. Μην χτυπήσεις το κεφάλι πάνω, πράγμα. Σου είπα, μην ψοφήσεις. Ω, γλιστράει ρε φίλε. Εδώ πάνω γλιστράει από τα αίματα. Γλιστράει. Γι' αυτό έπεσα εγώ πριν. Ναι. Επειδή γλιστρούσε. Έλα, το έχω, το πέρασα. Ωραία, πρόσχε τώρα τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Α, άνοιξε τρύπα από κάτω. Ωραία, πέσε τώρα από κάτω, αλλά με προσοχή. Όχι, εκεί. Πατινάς τα αίματα! Πυροβολή γρήγορα. Έχουν μπαγκάρι εχθροί, έχουν μπαγκάρι εχθροί. Παίρνει το πουλό! Ουφ, ευτυχώς είχε checkpoint. Και τώρα δεν θα μας κάνουν επίθεση. Ναι. Με πυροβολή από μακριά μας αφήνει. Με σκότωσες και εμένα. Συμβολή, παίξτε τα games όταν είναι σε πέτα και θα λιγότερα πάει. Ωραία. Να σου δώσω μια άλλη συμβουλή. Μην πυροβολήσεις καθόλου. Δεν πυροβολάμε κανέναν. Ναι. Είμαστε γενικά παιδιά. Κανέναν φούστη. Ωραία, τώρα θα δούμε. Πρέπει να πυροβολήσουμε αυτά. Έλα πίσω. Ναι. Να είδες. Για να δω λίγο κάτι. Όχι, δεν χρειάζεται να δεις κάτι. Έλα από εδώ. Ας μην πειραματιζόμαστε εδώ. Δεν μας παίρνει ο πειραματισμός. Τώρα ξεμπάγκαρε βέβαια γιατί είναι αρχή. Παίρνεις με ένα χίτ εδώ. Ναι, μονόχιτ. Είμαστε beta testers ενός ελληνικού platform. How proud. Πρέπει να σκοτώσω αυτόν και να φύγεις πάνω με τη μία. Εσύ δεν υπάρχει. Α, μπράβο, με εμφάνιση. Σε αυτά τα γαλάζια εμφανίζουμε με τον άλλο. Πώς και το Little Big Planet. Εμφάνισε με, εμφάνισε με. Ωραία. Έλα από εδώ, έλα από εδώ. Γιατί, ήταν μακριά. Εμφάνισε με. Είσαι άσπλαχνη. Θέλω να κάνω μόνη
την Δόξα. Η Πέννη είναι ο κεντρικός χαρακτήρας, οπότε... Την Δόξα. Αυτός πρέπει να ονομάζεται The Kid, νομίζω. Έχει ένα πολύ ισχυρό όνομα. Έλα από εδώ. Ή, όχι, πάρ' το θησαυρό, πάρ' το θησαυρό. Άρα κάτσε από κάτω, κάτσε από πάνω. Τι του έκανα. Πού πήγα. Δεν ξέρω. Μπαγκάραν όλα. Πάμε να φύγουμε. Δεν σε εμφάνισε. Τώρα σε εμφάνισε. Μην χτυπήσεις. Όχι, τι έκανες ρε. Τόσο. Πάμε. Καλή τσιτιά. Πρέπει να μην πέσεις κάτω. Γεια. Αυτά δεν έχουν σχεδιαστεί ακόμα. Τα βλέπετε επειδή είναι σε βέτα. Ωραία, τώρα έπρεπε να είσαι για να σταματήσει το χρόνο, ρε. Όχι, και εσύ το κάνεις. Όχι, εγώ κάνω σεισμό. Όχι, εγώ κάνω σεισμό. Εσένα θέλουμε. Έλα εδώ, θα φύγει τώρα. Εσένα θέλουμε. Εγώ έκανα wall jump, δε. Τον έχω. Έλα, ναι, είναι μπαγκαρισμένη τώρα. Είναι μπαγκαρισμένη. Ωραία, σταμάτω το χρόνο. Α, όχι, σταμάτω. Κράτα το πατημένο, ρε. Θα έπρεπε να ξαναπάω πίσω να σε εμφανίσω. Ένα, δύο, τρία. Πώς περνάμε! Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Έπρεπε γρήγορα να περάσει. Δοκίμασε εσύ, δοκίμασε εσύ πάλι. Και σπροφήσεις. Δύο, τρία. Ναι, όχι! Κάντο πάλι. Μπράβο! Πήραμε χατζάρε. Χατζούρε! Σ' άρεσε ο κάκτος, δεν σε χάλασε. Με ποιο τρόπο, ας πούμε. Να, έτσι ρε. What the fuck, δεν θέλω χατζάρα, θέλω το όπλο μου. Κάτσε, ας πω ρε. Τώρα δεν έχουμε παρά να ψοφήσουμε, στο επόμενο πρέπει να περάσουμε. Πάμε, λοιπόν, ναι. ακολούθαμε. Πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα. Ναι, πολύ, έτσι. Όχι! Την επόμενη φορά θα μπαγκάρουμε, δεν πειράζει. Ναι, σας έσκυσα ρε, γατόκιο. Πουλο. Λέει και λέξη πουλο. Πουλο, αν είναι δυνατό. Μου λέει να πάρω τον πουλο, δεν με θέλει στα χωράφια του. Χάλασα το TNT κάπου. Οκ, ναι, χάλασα το τώρα και θα περάσω εγώ. Χάλασα το TNT. Χάλασα. Ωραία, πάω εγώ. Φύγε. Ξέρεις και να έχει αδιέξοδο, να μας τρολάρει. Well, that's it. Α, αυτό είναι το demo. Well, τελειώσαμε το demo. Yay! Τι δείχνει highlights. Thanks for playing. We hope you had a good time. Ναι, όντως περάσαμε πολύ καλά, ήταν πολύ ωραίο. Έχω να πω ότι δεν πίστευα ότι ήταν ελληνικό. Ναι. Την πρώτη φορά που το είδα. Ναι. Είναι πραγματικά πολύ καλοφτιαγμένο και περιμένουμε και την ολόκληρη έκδοση. Έχεις μήπως... Περιμένουμε την τελική έκδοση και νομίζω θα κυκλοφορήσει σε λίγες εβδομάδες, από ό,τι ξέρουμε. Ωραία. Θα δούμε και την τελική έκδοση. Αυτό ήταν το Apocalypse Cow από την Monsters. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη Monsters, είναι το πρώτο της παιχνίδι και μακάρι να ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες προσπάθειες. Μπορεί να παιχτεί είτε single player είτε co-op, οπότε είναι ότι πρέπει για να διασκεδάσετε με φίλους. Έτσι, και εγώ πιστεύω ότι θα αξίζει τα 5 ευρώ του, δηλαδή είναι πραγματικά πολύ καλή τιμή. Αυτά. Λοιπόν, τα λέμε και στο gamer.gr και στο forum και σύντομα θα αναβάσουμε και review για το Apocalypse Cow όταν θα κυκλοφορήσει τελική έκδοση. Bye! Αυτές είναι μολυβένιες φιγούρες από είδους της Marvel. Έτσι ρε αγόρι, το είδες πως παίρνει το μπάσκετ. Έρχεται, κόβει την άμυνα, διάδρομο. 19-19. Κάκι δε αυτά παντελή. Είναι close match εδώ πέρα. Αφού τα 5 προγραμματιζόμενα πλαϊνά κουμπιά του θα ικανοποιήσουν ένα σημαντικό target group από gamers που αποζητούν μια ικανοποιητική λύση.